Τυπάρες μου καλημέρα. Ήρθε η ώρα για άλλη μία βιντεάρα. Εγώ μαζί με την Αγγέλη της Ζελάρας, το σκυλί σε slow motion, ειδικά τώρα που έχει ζέστη. Πού είναι το σκυλάκι μου? Εδώ κοίτα. Λες και βλέπεις replay είναι. Εδώ κοίτα. Σιγά σιγά θα σπάσεις κανένα πόδι. Σιγά σιγά. Πάρει φωτιά η γούνα, αγόρι μου. Σιγά. Κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Το σοκολατάκι που άμα κάτσεις στον ήλιο και αυτό θα γίνει και αυτό μερέντα. Ο φρεντάρας μου και το μερεντάκι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια του βίντεο. Τι θέλεις εσύ? Τι θες παπί? Παπάκι μου. Παπάκι μου εσύ όμορφο. Μερεντάκι. Η σημερινή βιντεάρα, παιδιά, έχει θέμα το σκύλο στην πολυκατοικία. Είναι ένα ερώτημα που μου το κάνετε πάρα πολύ συχνά. Εάν επιτρέπονται τα σκυλάκια στην πολυκατοικία, τι προβλήματα μπορεί να σας δημιουργήσουν, ποια είναι τα δικαιώματά σας κτλ. Και είναι πάρα πολύ καλά ερωτήματα αυτά. Και λοιπόν, ευκαιρία για βιντεάρα, μία ενημερωτική βιντεάρα. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι τα σκυλιά στις πολυκατοικίες επιτρέπονται. Ο νόμος της Ελλάδας το λέει αυτό. Ωραία. Ο νόμος της Ελλάδας είναι πιο πάνω από όλα. Τώρα, στις πολυκατοικίες που το καταστατικό τους απαγορεύει τα ζώα, μπορείς να έχεις μέχρι δύο. Όχι δύο σκυλάκια, δύο κατοικίδια. Μία γάτα, ένα σκύλο, δύο γάτες, δύο σκύλους, μέχρι δύο κατοικίδια. Ξαναλέω, τα σκυλάκια επιτρέπονται. Πάει αυτό. Τώρα, στις πολυκατοικίες που το καταστατικό απαγορεύει τα ζώα και πάλι επιτρέπεται, απλά μπορείς να έχεις μέχρι δύο. Σε πολυκατοικίες που δεν απαγορεύει το καταστατικό τα ζώα, μπορείς να έχεις όσα θέλεις. Εάν και εφόσον τηρούνται φυσικά οι κανόνες υγιεινής και η διαβίωσή τους είναι σύμφωνη με τον νόμο. Δεν υπάρχει όριο. Σε μονοκατοικίες, σε δικά σας σπίτια ιδιόκτητα, είτε είναι πολυκατοικία διαμέρισμα, είτε είναι μονοκατοικία, μπορείτε να έχετε όσα θέλετε. Δεν σας περιορίζει ο νόμος, εάν είναι ιδιόκτητο. Ωραία. Οπότε, σε μονοκατοικία που απαγορεύονται πάλι τα ζώα, πάλι μπορεί να έχετε μέχρι δύο. Κοινώς, όπου απαγορεύονται τα ζώα, ο νόμος της Ελλάδας είναι πιο πάνω και σου λέει επιτρέπεται, αλλά μέχρι δύο. Όπου δεν απαγορεύονται τα ζώα, τότε μπορείς να βάλεις μέσα όσα θέλεις, εφόσον είσαι σύμφωνος με τους κανόνες υγιεινής και με τον νόμο. Πάει αυτό ξεκάθαρο? Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα με το γάβγισμα. Λοιπόν, θα σας διευκρινίσω πότε το γάβγισμα του σκύλου μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα και είναι αντίθετο με τον νόμο. Όταν ο σκύλος γαβγίζει σε ώρες κοινής ησυχίας, σε εξωτερικό χώρο, τότε είναι παράνομο. Δηλαδή, εάν το σκυλάκι σας είναι στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα ή σε αυλή, σε εξωτερικό χώρο κοινός, οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο, και γαβγίζει ώρες κοινής ησυχίας, μπορεί άνετα να φάτε πρόστιμο. Και δικαίως. Ωραία. Και το πρόστιμο, να ξέρετε, αυτό είναι 500 ευρώ ανά σκύλο. Το σκυλάκι σας λοιπόν τις ώρες κοινής ησυχίας θα πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι. Μέσα. Μέσα στο σπίτι τώρα, όσο και να γαβγίζει, δεν μπορεί να σας κάνει κανείς τίποτα βάσει νόμου. Όσο και να γαβγίζει το σκυλάκι σας, δεν μπορεί να σας κάνει κανείς τίποτα. Μέσα στο σπίτι, ξαναδιευκρινίζω. Όμως, εάν θέλετε να είστε ηθικά σωστοί απέναντι στο ζωάκι σας, πρώτα απ' όλα, και έπειτα απέναντι στους γειτόνους σας, ωραία, γιατί δεν είναι ο νόμος μόνο, παιδιά, που ορίζει τη συμπεριφορά μας, είναι να είμαστε και σωστοί. Θα πρέπει το σκυλάκι σας να έχει σωστή εκτόνωση. Εάν το σκυλάκι έχει σωστή εκτόνωση, δεν θα γαβγίζει, δεν θα κάνει σκανταλιές και ζημιές, θα είναι πιο ήρεμο. Είναι όπως τα παιδάκια. Άμα το παιδάκι πάει παιδική χαρά και παίξει δύο ώρες και στριγκλίξει και τρέξει, στο σπίτι θα είναι ήσυχο. Εάν δεν του φτάσει και στο σπίτι κάνει πάλι μπούρδες, θα θέλει παραπάνω εκτόνωση το παιδάκι. Το ίδιο λοιπόν και για το σκυλάκι. Δεν το βγάζουμε 5 λεπτά και 10 με το λουράκι για να κάνει τα τσίσα του και μετά περιμένουμε ότι θα είναι ήσυχο.
Κοιτάξτε τι πάρες μου. Το βλέπετε, είμαστε ήδη μια μισή ώρα εδώ πέρα. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα γηπεδάκι κλειστό που δεν μπορούν να φύγουν, μπαίνουμε μέσα και τα αμολάω να τρέξουν και να παίξουν. Κοιτάξτε το παιχνίδι, κοίτα ένταση. Λοιπόν, εφόσον εκτονωθούνε, όχι σε και τα δικά μου τώρα, παίξουν, τρέξουνε, το σκυλάκι στο σπίτι μέσα μετά θα είναι ήσυχο και θα μπορείτε και εσείς, εφόσον είναι εκτονωμένο και δεν έχει μέσα μαζεμένη ενέργεια, να βάλετε όρια και κανόνες. Θα πρέπει να μάθετε να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, άρα, πέρα από τον νόμο που δεν σε αγγίζει όταν το ζωάκι σου είναι μέσα, θα πρέπει να είστε υπεύθυνοι σκυλογονείς για να μην ταλαιπωρείτε το σκυλάκι σας και να μην ταλαιπωρείτε και τους γειτόνους σας. Ωραία, και ας μην μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Γιατί να τους ξυπνάτε, γιατί να τους ενοχλείτε. Να εκτονώνετε σωστά το ζωάκι σας, ώστε να μην έχει μέσα μαζεμένη ενέργεια και να μην γαυγίζει, να μην ενοχλεί και να μην ταλαιπωρείτε. Ωραία. Ξαναπάμε λοιπόν από την αρχή να ανακεφαλαιώσουμε. Ο νόμος της Ελλάδας επιτρέπει κατοικίδια και σε πολυκατοικίες και παντού να έχετε. Εάν το καταστατικό της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων του μέρους που μένετε απαγορεύει τα ζώα, τότε μπορείτε να έχετε ζώο απλά μέχρι δύο κατοικίδια. Δύο γάτες, δύο σκύλους, ένα σκύλο, μία γάτα. Μέχρι δύο. Σε καταστατικά που απαγορεύουν τα ζώα. Ωραία, να γίνει ξεκάθαρο. Και ξαναλέω ότι με το γάβγισμα, εφόσον είναι μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί κανείς να σας κάνει τίποτα. Ό,τι και να σας πούνε. Εφόσον είναι όμως σε εξωτερικό χώρο, σε ώρες κοινής ησυχίας, γιατί τις υπόλοιπες ώρες πάλι δεν μπορεί να σας πει κανείς τίποτα. Εφόσον είναι σε εξωτερικό χώρο, σε ώρες κοινής ησυχίας, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ ανά σκύλο. Πέρα από τον νόμο, όπως είπα, για να μην ενοχλούμε, εκτονώνουμε σωστά το ζωάκι μας. Τώρα, κάτι μπούρδες του τύπου μαζεύουμε υπογραφές για να σε διώξουμε, κάτι τέτοια. Αυτά, παιδιά, είναι εποχή Κωνσταντάρα που μαζεύαν υπογραφές για να διώξουν τις πουτάνες από την πολυκατοικία. Δεν δουλεύουν αυτές οι υπογραφές, όπως το ακούω, δηλαδή μου πιάνουν τα γέλια. Δεν δουλεύουν αυτά πράγματα. Δεν υπάρχει υπογραφή που θα σε βγάλει από κάπου. Υπάρχει νόμος. Όταν είσαι σύμφωνος με τον νόμο, δεν σε κουνάει κανείς από πουθενά. Ούτε συμβούλια πολυκατοικίας, ούτε συμβούλια της ΕΟΚ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι πάρες μου, αυτά είναι που πρέπει να ξέρετε για το σκύλο στην πολυκατοικία. Ό,τι άλλο ερώτημα έχετε να μου το κάνετε, θα χαρώ να απαντήσω, αν και εφόσον ξέρω. Να είστε λοιπόν καλά, να είστε υπεύθυνοι με τα ζωάκια σας και με τα σκυλάκια σας. Και εάν κάποιοι, αυτό είναι συμβουλή γενική, έτσι, εάν κάποιοι γειτόνι είναι αντίθετοι με το σκυλάκι ή απλά έχουν πρόβλημα με τα ζώα κτλ, προσπαθήστε να τους μιλήσετε, προσπαθήστε να τυπώσετε τον νόμο και να τους ενημερώσετε. Όχι επίθεση, δεν ξεκινάμε με επίθεση και ξεκατίνιασμα. Προσπαθήστε να τους φέρετε να καταλάβουν οι άνθρωποι και δώστε τους λίγο χρόνο, μήπως και αυτοί το αγαπήσουν. Εάν τώρα το συνεχίσουν, πολύ απλά λέτε ότι θα εμπλέξετε τον νόμο, γιατί αυτό που κάνουν είναι παράνομο από δική τους μεριά. Μετά είναι παρενόχληση δική σας. Σας ενοχλούν, είναι παράνομο. Τυπώνετε λοιπόν τον νόμο και τον κολλάτε έξω από την πόρτα και μπορεί να το βλέπει ο καθένας. Εάν και εφόσον έχετε πρόβλημα, ξαναλέω. Αυτά λοιπόν από μένα και την πάρα πολύ ζωηρή αγέλη μου. Τα σκυλάκια μου, το αεροδυναμικό μου, το πίτμπουλ και το κοριτσάκι μου, βεβαίως, το κορίτσι μου. Ο άλλος που είναι, φρενταρά, στη σκιά, μια χαρά είναι όλος. Και το σοκολατάκι πιάνει μύγες. Αυτά τι πάρες μου, όπως πάντα περιμένω τα σχόλιά σας. Όπως πάντα θα σας πω άλλη μια φορά, άμα σας αρέσουν οι βιντεάρες μου, πατήστε μια εγγραφούλα ρε, τι πάρες. Είναι κάτι που πραγματικά με κάνει χαρούμενο. Βλέπω ότι με αγαπάτε, βλέπω ότι γουστάρετε τις βιντεάρες μου. Και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Από εμένα και την αγέλη μου, φιλιά πολλά.